Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα, 102,3 και ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη. Αγαπητοί ακροατές, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε την ανάγνωση κειμένων, πνευματικών ιστοριών από το βιβλίο «Χαρίσματα και χαρισματούχοι», εκδόσεως Ιεράς Μονής Παρακλήτου, για ψυχική ωφέλεια και οικοδομή. Τα ανίσχυρα μάγια. Μια χείρα που λεγόταν Ζωή, είχε δύο γιους, τον Δημήτρη και τον Αρσένιο. Ο Αρσένιος έπαθε ένα φοβερό νόσημα. Του πρίστηκε το πρόσωπο και είχε αφόρητους πόνους. Η χείρα υπέφερε και θρηνούσε. Τότε είπε ο Δημήτριος, «Εάν δεν πάμε στον Όλυμπο, εκεί που ασκητεύει ο Αβάς Διονύσιος, ο αδελφός μου δεν πρόκειται να θεραπευτεί». «Πηγαίνετε», αποκρίθηκε πρόθυμα η μητέρα. Έφεραν λοιπόν τον νέο στον Άγιο. Εκείνος τον δέχτηκε με πολύ αγάπη. Αφού προσευχήθηκε θερμά, τον άλυψε με Άγιο έλαιο στο πρόσωπο και σε λίγες μέρες τον θεράπευσε. Μετά την θεραπεία του, ο Αρσένιος θέλησε να μείνει ένα διάστημα στο μοναστήρι. Βλέποντας εκεί την αγγελική ζωή των αδελφών, επιθύμησε να γίνει και αυτός μοναχός. Αφού λοιπόν συμβουλεύτηκε τον αδελφό του Δημήτριο, ρασοφόρεσε. Όταν η μητέρα τους πληροφορήθηκε την απόφαση του Αρσενίου, πήγε να πεθάνει από την λύπη της. Κάποια γυναίκα τότε μπήκε στη μέση και την παρότρινε να καταφύγει σε μια μάγισσα. Η μάγισσα προσπάθησε να στείλει πονηρά πνεύματα στο μοναστήρι του Οσίου Διονυσίου για να εξαναγκάσουν τον Αρσένιο να φύγει από εκεί. Αλλά ο διάβολος δεν μπορούσε να πλησιάσει το μοναστήρι. Η Θεία Δύναμη που κατοικούσε στον ιερό χώρο του και στην ψυχή του Αγίου τον εμπόδιζε. Παρουσιάζεται λοιπόν στη μητέρα, την αρπάζει από το λαιμό και της φωνάζει. «Γιατί με έστειλες σε αυτόν τον ασκητή? Δεν ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να τον πλησιάσω? Τότε θα σου δώσω την ανταμοιβή σου». Και άρχισε να την δέρνει αλίπητα. Εκείνη έβγαλε κραυγές τρόμου και οδύνης. Μαζεύτηκαν οι γείτονες και ρωτούσαν τι συμβαίνει. Η μητέρα μόλις ελευθερώθηκε από τον διάβολο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την αλήθεια. Έστειλε αμέσως και προσκάλεσε τον Άγιο να προσευχηθεί για αυτήν και να την συγχωρήσει. Ο Όσιος Διονύσιος ήρθε στο σπίτι της. Γεμάτος αγάπη την συγχώρησε, προσευχήθηκε θερμά για αυτήν και την θεράπευσε
από τα δαιμονικά τραύματα. Το θαύμα αυτό ακολούθησε και άλλο μεγαλύτερο. Η μητέρα τόσο πολύ εκτίμησε και αγάπησε το αγγελικό σχήμα που απεφάσισε να γίνει και αυτή μοναχή. Το ίδιο και ο μεγαλύτερος γιος της, ο Δημήτριος. Το μαντικό βιβλίο. Κοντά στη Βέρεια ζούσε στην εποχή του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπο 1541 κάποιος λόγιος μοναχός που έπεσε σε μια δαιμονική παγίδα. Είδε στα χέρια του ένα μαντικό βιβλίο και μη υπολογίζοντας τον πνευματικό κίνδυνο διάβασε λίγο δοκιμαστικά επικλήσεις του διαβόλου. Κάποια νύχτα λοιπόν, ενώ κοιμόταν, είδε στον ύπνο του ένα γιγαντιαίο αράπι που του είπε «Ήρθα επειδή με κάλεσες. Εμπρός λοιπόν, εάν θέλεις να σε εξυπηρετήσω, προσκύνησέ με». Ο μοναχός έντρομος του αποκρίθηκε το γραφικό «Κύριον των Θεών μου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρεύσω». Τότε ο αράπις γεμάτος θυμό του έδωσε ένα φοβερό ράπισμα στο πρόσωπο και του είπε «Αφού δεν με προσκυνάς, γιατί με προσκαλείς». Ο μοναχός ξύπνησε, ένιωσε ένα αφόρητο πόνο στο πρόσωπο και έβαλε τις φωνές και τα κλάματα. Κάποιοι που άκουσαν τον θόρυβο μαζεύτηκαν και είδαν τα μάγουλά του πρισμένα και κατάμαυρα. Παρουσίαζε αποτρόπαιο και ελεηνό θέαμα. Σε λίγες ημέρες η κατάσταση χειροτέρευσε. Πρίστηκε και μαύρισε όλο του το πρόσωπο τόσο πολύ που έκλεισαν τελείως τα μάτια του. Έστειλαν λοιπόν και κάλεσαν τον Όσιο Διονύσιο από το μοναστήρι στον Όλυμπο. Ο Άγιος έσπευσε αμέσως κοντά και προσευχήθηκε έντονα για αυτόν. Έψαλε για την παράκληση της Θεοτόκου και τον έχρισε με Άγιο Έλαιο. Τότε ο δαιμονόπληκτος θεραπεύτηκε τελείως. Όλοι οι παρεστάμενοι δόξασαν τον Θεό και τίμησαν τον πιστό δούλο του. Η υποδοχή του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος πήγε κατά τα τέλη του καλοκαιριού του 1904 στην Αίγινα. Σκοπός του ήταν να ιδρύσει την Μονή, η οποία τώρα φέρει το όνομά του. Καθώς πλησίαζε το καράβι που τον μετέφερε στο νησί, ένας νεαρός δαιμονόπληκτος, ο Σπύρος, έπεσε στο κατώφλι του φαρμακείου της Αίγινας και άρχισε να φωνάζει «Έρχεται, έρχεται ο Δεσπότης, τρέξτε να τον προϋπαντήσετε, έρχεται ο Άγιος που θα σώσει το νησί μας». Προσπάθησαν να τον ησυχάσουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Ο Σπύρος συνέχισε να φωνάζει. Ένα πλήθος περιέργων μαζεύτηκε και διαρκώς μεγάλωνε. Κοίταζαν με θλίψη το σοριασμένο παλικάρι και απορούσαν με τα λεγόμενά του. Μερικοί έτριξαν στον παπά Μιχάλη τον εφημέριο. «Ο Σπύρος παπά μας μαντεύει για κάποιον δεσπότη. Έρχεται, φωνάζει, ένας δεσπότης που θα σώσει το νησί». Ο παπά Μιχάλης έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Διέσχισε τον κλειό των συγκεντρωμένων και πλησίασε τον Σπύρο. Εκείνος εξακολουθούσε να φωνάζει. «Έρχεται ο δεσπότης από τη Ριζάριο. Ο Θεός λυπήθηκε τον τόπο. Έρχεται ο Άγιος Πενταπόλεος». Ο ιερεύς παρακολούθησε αρκετά το σοριασμένο νέο που από την προσπάθεια να φωνάζει έβγαζε αφρούς από το στόμα. Έπειτα έφυγε συλλογισμένος και κατευθύνθηκε στην αποβάθρα του λιμονιού. Εκείνη την ώρα ήρθε το καράβι από τον Πειραιά. Ανάμεσα στους επιβάτες ο παπά Μιχάλης διέκρινε τον δεσπότη. Έσκυψε με ευλάβεια και του φίλησε το χέρι. «Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στην Αίγινα.
Πρώτη φορά έρχεστε εδώ. Πρώτη, απήντησε χαμογελώντας. Ορίστε, πάμε στο σπίτι, μόνο επιθυμείτε τίποτα. Μα εδώ λίγο πιο πέρα μας συγκλώνησε ένα γεγονός. Τι συνέβη? Υπάρχει κάποιος φτωχός νέος που σέρνεται στην αγορά, κλείνει τα μάτια και προφητεύει τα μέλλοντα. Αυτός βρίσκεται τώρα σοριασμένος και φωνάζει ότι θα έρθετε εσείς και θα σώσετε τον τόπο. Σας αποκαλεί μάλιστα άνθρωπο του Θεού, Άγιο. Πού ακριβώς βρίσκεται ο νέος αυτός? Από εδώ, σεβασμιότατε. Προχώρησαν και έφτασαν στο κατόφλι του φαρμακείου. Ο Σπύρος εξακολουθούσε να φωνάζει. Έρχεται ο Δεσπότης, έρχεται ο Δεσπότης, έρχεται να σώσει τον τόπο. Θα φτιάξει η Εκκλησία, θα φτιάξει το πιο μεγάλο μοναστήρι. Ο Άγιος κοντοστάθηκε, ύψωσε το πρόσωπο στον ουρανό και προσευχήθηκε. Έπειτα σήκωσε τη ράβδο του, το μόνο σημάδι της αρχιεροσύνης του, και βουλώνοντας το στόμα του παλικαριού είπε: «Το πνεύμα του πίθωνος, το πονηρών και ακάθαρτον σε επιτάσσω, εν ονόματι του Χριστού, του εσταυρωμένου, να εξέλθεις από τον νέον τούτον». Αμέσως τότε ο Σπύρος αναστέναξε και σηκώθηκε όρθιος. Άνοιξε τα μάτια, έπειτα έσκυψε και γεμάτος ευγνωμοσύνη φίλησε το χέρι του Ασίου που τον θεράπευσε. Η δαιμονισμένη νεόνυμφη. Πήγαν κάποτε στον Όσιο Αρσένιο τον Καπαδόκη μια τουρκάλα, νεόνυμφη δαιμονισμένη, δεμένη με αλυσίδες, για να την διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της παρεκάλεσαν τους επιτρόπους να μεσαλωβήσουν, να τους δεχτεί, και παρόλο που ήταν δεμένη, δεν μπορούσαν να τη συγκρατήσουν. Ο Όσιος τους δέχτηκε και έκανε νόημα να την αφήσουν και να τη λύσουν. Μόλις λύθηκε, όμως η δαιμονισμένη όρμησε εναντίον του, του άρπαξε το ένα πόδι του και το δάγκωσε. Ενώ κρατούσε εκείνος το Ευαγγέλιο για να την διαβάσει, δεν τον άνοιξε, παρά την χτύπησε απαλά στο κεφάλι 3 φορές. Το δαιμόνιο έφυγε αμέσως. Η γυναίκα άρχισε να κλαίει και να ασπάζεται με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του ιερέως. Επίσης ο πατέρας της έπεσε και αυτό στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το πουγγί του. «Πάρτα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο Όσιος τον σήκωσε πάνω και του είπε: «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλέται με τίποτα».
Οι παράδοξοι πετροβολισμοί. Ο νεαρός Αθανάσιος ζαχαροπλάστης από τη Θεσσαλονίκη, νιώθοντας αποστροφή για την μέχρι τότε ζωή του, αποφάσισε να αντιθεί το μοναχικό σχήμα και να εγκαταβιώσει στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Ως Διονυσιάτη δόκιμο τον έστειλαν στο Μονοξυλίτη, μετόχη της Μονής μέσα στο Άγιον Όρος. Οι γονείς του εντωμεταξύ στην Θεσσαλονίκη, ανάστατοι και καταπικραμένοι για το διάβημα του μονάκριβου παιδιού τους, εκκίνησαν γη και ουρανό για να τον σώσουν και να τον επαναφέρουν στον κόσμο. Δεν δίστασαν οι αδίστακτοι να ζητήσουν και τη βοήθεια του Σατανά, καταφεύγοντας σε κάθε είδους μαγείες και μαγκανίες. Ο Αθανάσιος ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται κάποια πίεση, σαν κάτι να τον βάραινε υπερβολικά πάνω του. Και όμως δεν ήταν αμύητος σε τέτοιου είδους θέματα, γιατί και ο ίδιος στην αμαρτωλή ζωή του είχε δοσοληψίες με μάγους και συμπέρανε με ακρίβεια τις ενέργειες των γονέων του. Τον κατάλαβε αγωνία που γινόταν όλο και περισσότερο έντονη. Από εσωτερική ανάγκη πύκνωσε την προσευχή, ζητούσε την άνωθεν βοήθεια, υπεγράμμιζε τον πόνο στο Πάτερ ημών, το ρίσε ημάς από του πονηρού. Οι άλλοι αδελφοί στο Μονοξυλίτη δεν υποπτεύθηκαν ακόμη το παραμικρό. Ένα όμως πρωινό, μετά την ακολουθία, δέχονται ξαφνικά από πάνω από το δάσος πετροβολισμούς. Ευτυχώς που κανένας τους, καθώς από τα πράγματα του μετοχείου, δεν έπαθαν κακό. Άφησαν να περάσει λίγη ώρα. Κάποιοι περαστικοί, φαίνεται, είχαν όρεξη και αστεϊσμούς. Σαν ξεκίνησαν όμως για τις εργασίες τους, οι πετροβολισμοί τους πήραν από πίσω. Τότε κατάλαβαν πως κάτι το σοβαρό συμβαίνει και κατέφυγαν μέσα στην εκκλησία. Δεν τολμούσαν να βγουν από εκεί, γιατί αμέσως άρχισε το πετροβολητό. Δεν άργησαν κατόπιν ειδοποιήσεως να έρθουν χωροφύλακες από τις Καρίες. Με έρευνες και ομαδικούς και πυροβολισμούς προς το μέρος τους, από όπου προερχόταν οι πέτρες, κατάλαβαν πως δεν ήταν επίβουλοι άνθρωποι. Ήταν πλέον βέβαιο πως επρόκειτο για εχθρούς αόρατους. Τότε έλαβε τον λόγο ο δόκιμος Αθανάσιος και εξήγησε την αιτία του κακού. Έριξε φως στην υπόθεση. «Εγώ είμαι η αιτία του πετροβολισμού. Για να πιστείτε, αφήστε με να πάω μόνος μου ως εκεί, ως το εκκλησάκι του Αγίου Αρτεμίου, και θα δείτε πως ο πετροβολισμός θα στραφεί οπωσδήποτε εναντίον μου». Και πράγματι έτσι έγινε. Οι πέτρες, χωρίς να το χτυπούν, έφταναν γύρω του. Μετά την περίπτωση αυτή, τον απομόνωσαν στο ναό. Ο οικονόμος του μετοχίου, ο πατήρ Πορφύριος, ζήτησε με επιστολή βάρκα από το μοναστήρι. Από τη στιγμή που ο Αθανάσιος βγήκε από το ναό, μέχρι να επιβιβαστεί στη βάρκα και μέχρι να αποβιβαστεί στην παραλία της Μονής, συνέβηξαν τραγικά γεγονότα. Το πως οι βαρκάριδες δεν έπαθαν συγκοπή από τον τρόμο ήταν θαύμα. Οι λιθοβολισμοί δεν έπαβαν ούτε εν θαλάσσι, και παρολίγον ότι άνοιξαν αρκετά εκ της παραλίας πάλιν έπιπτον, αλλά ευτυχώς γύρω της βάρκας χωρίς καμία ζημίαν, σημειώνει ο ηγούμενος Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Από την παραλία μέχρι την αυλή του μοναστηριού είχαν ησυχία. Αυτό παρεκκίνησε μερικούς να μιλήσουν για ψευδεστήσεις, αλλά τους απεστόμωσε ένας πετροβολισμός από το ύψος του διπλανού πύργου. Η σύναξη των γερόντων της Μονής, που συνήλθε χωρίς καθυστέρηση, πήρε την απόφαση, όπως αποσταλεί ο δόκιμος εις το πνευματοφόρο πνευματικών Παπασάβαν, ή να φροντίζει τα κατ' αυτών.
ότι οι προσευχές του παπά Σάβα μπορούσαν να μαστίζουν τα πονηρά πνεύματα ήταν γενική πεποίθηση των αγιορητών πατέρων. Η καλύβη της Αναστάσεως στη μικρή Αγία Άννα πέρασε μία εβδομάδα σκληρής δοκιμασίας. Κάτι που φέρνει στο νου ατμόσφαιρα πολεμικής σειράξεως. Πόλεμος ανοιχτός μεταξύ των δυνάμεων του φωτός και των δυνάμεων του σκότους. Τι τρομακτική κρότη ήταν εκείνη. Πελώριες πέτρες κόβονταν από τους γειτονικούς βράχους, περνούσαν πάνω και πλάι από την καλύβη και με τρομακτικό πάταγο γκρεμίζονταν στο διπλανό βάραθρο προς τη θάλασσα. Άγριες φωνές και βλάσφημα λόγια τάραζαν και μόλυναν την περιοχή. Και οι ύβρις. Οι ύβρις ασυνήθιστες εναντίον όλων των μοναχών και περισσότερο εναντίον του πνευματικού. Όλη η δυσοδεία του Άδη έκανε την εμφάνισή της και ο άνθρωπος του Θεού, σαν να μη έφταναν τα βάρη της γεροντικής του ηλικίας, βρισκόταν τότε στα τελευταία του χρόνια, ξανύχτηκε στο μεγάλο αγώνισμα. Ολόκληρη εβδομάδα παραδόθηκε σε τελεία νηστεία και διαρκή προσευχή. Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται η μη εμπροσευχή και νηστεία. Η ευσπλαχνική του καρδιά δεν ανεχόταν να βλέπει τα σπλάχνα του Θεού σε τόση τυραννία. Στο τέλος της εβδομάδος ο πνευματικός, με ακλόνητη και αδιάκριτη πίστη στον Κύριο, πλησίασε τον Πάσχοντα. Το πονηρό πνεύμα ταράχθηκε. Ο Παπασάβας απήγγειλε την ευχή. Εξορχίζωσε πνεύμα ακάθαρτον του κατά του Θεού, του τα πάντα λόγο κτίσαντος και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Φοβήθητη, φύγε, δραπέτευσον, αναχώρησον από του δούλου σου του Θεού Αθανασίου. Έξελθε εις γην άνυδρον, έρημον και αγιόργητον. Αυτό ήταν, σαν κάτι να βγήκε από το στόμα του Αθανασίου. Ο ανεπιθύμητος ένικος εξαφανίστηκε. Εξέλιπε ως εκλείπει καπνός και ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Τα λόγια του ξεπίδησαν από το πνευματιφόρο σώμα του Παπασάβα, χτύπησαν πάνω στο δαιμόνιο σαν φλογισμένη ρομφαία. Αυτοστιγμή ο δόκιμος ηρέμησε, γαλήνεψε, ανέπνευσε με ανακούφιση. Με αισθήματα απέραντης χαράς και ευγνωμοσύνης πέφτει στα πόδια του πνευματικού. Τα ασπάζεται και τα βρέχει με δάκρυα. «Άγιε του Θεού, μ' άκουσες. Πέταξες από πάνω μου το φρικτό βάρος. Ω, πώς να σε ευχαριστήσω. Με γλίτωσες από τον άγριο δράκοντα. Δόξα να έχεις, Θεέ μου». Μερικές μέρες ακόμη κάθισε ο θεραπευμένος κοντά στον γιατρό. Ακολουθούντας τη σύστασή του, πήγε στη σκήτη του Κοτλομουσίου, όπου και παρέμεινε. Ο πατήρ Αβακούμ, αυτό το όνομα πήρε αργότερα, ξεχώρισε ανάμεσα στους πατέρες για την αυστηρότατη ασκητική του ζωή και ποτέ δεν ξεχνούσε τον αλυσμόνητο πνευματικό που τόσο τον ευεργέτησε, που τον έσωσε εκ πετροβόλου θυμού. Ήταν η εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» που μεταδίδει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα 102,3. Ακούσαμε ιστορίες από σπάσματα από το βιβλίο «Χαρίσματα και Χαρισματούχοι», εκδόσεως Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη. Δεύτερ, Αγκαλία, Σόλου.
Amen.